Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σφραγίδα αυτή της ιερογλυφικής. Τα στοιχεία της είναι εδώ. Είναι πράσινος ίεσπης, αυτό σημαίνει μήνοες κλπ. Έτσι τα έχουμε πει, ανάκτορα. Δεν είναι δύσκολη, δεν είναι καθόλου δύσκολη η ανάγνωσή της και θα το δείτε, αλλά περιέχει κάτι σημαντικό. Έχουμε πει από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Τώρα διαβάζετε από πάνω προς τα κάτω. Με. Και όλα μαζί βε. Με. Ιω. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Ιω. Και με πάλι, εδώ φαίνεται καλύτερα. Με. Και μετά πάμε εδώ. Πριν πάμε στο σύνολο που είναι κα, έτσι, εδώ. Ή, να το δούμε αυτό για να μην νομίζετε, είναι εδώ. Έτσι, είναι αυτό καλύτερα, είναι ή. Ή. Όλο μαζί τώρα, κα. Έτσι, ρο. Ρο. Και αυτό εδώ, θα μου επιτρέψετε, είναι έτσι. Εδώ είναι φθορά αυτή, αλλά φαίνεται ότι είναι έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ντα. Ένα τρίγωνο. Ντα. Ας το χωρίσουμε σε λέξεις τώρα. Να πάρουμε ένα άλλο χρώμα. Μη. Μη. Δι. Μίος. Είπαμε ότι δύο σύμφωνα μαζί, εκτός αν είναι σίγμα ταφ και το ξε, αυτό, δεν μπορούν να μπουν. Αυτά τα θεωρούμε διπλά στη μηνοϊκή, έτσι, το σίγμα ταφ και το ξε, όχι το ξι. Αυτό δεν υπάρχει. Θα τα δούμε άλλη φορά. Μόνο αυτό υπάρχει, απαντάτε. Λοιπόν, μείος. Μη, δι, μείους, μη, έχουμε κάνει και ένα λαθάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έλεγα πριν στο θέμα ότι αυτός που ξέρει μπάνιο, αυτός πνίγεται. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Μη, δι, μη, δι, ωραία. Μη, ίος, μη, και όλο μαζί αυτό είναι βε. Εδώ. Άρα θα τα γράψω από κάτω. Μη, δι, μη, ίους, μη. Και όλο μαζί αυτό βε. Και μετά ή. Και μετά κα, ρο, ρο, ντα. Κα, ρο, ρο, ντα. Γίνονται αυτά. Ευτυχώς δεν πνιγήκαμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Λοιπόν, μη, δι, εδώ ωραία το είπαμε. Μείος, νάτο. Ας τα κάνουμε για αυτά. Μη, δι, μείος. Μη, ξανά. Ας πούμε έτσι, μη, δι, τι, ποιος, Ίκαρος, πού να μην πάει ο Ίκαρος, Ρόδα, να μην πάει ο Ίκαρος στη Ρόδο. Ως τι να μην πάει, ας μην πάει μείος, δηλαδή
με μειωμένο στράτευμα, με μειωμένα καράβια, με λίγα καράβια. Τι λέει δηλαδή ο Μίνωας, πιθανότατα ο Ίκαρος είναι πρίγκιπας. Είναι γιος του Μίνωα. Βλέπετε οι ήχοι που έρχονται από την αρχαιότητα, από τη μινωική αρχαιότητα, έρχονται συγκεχημένοι, οι φωνές αυτές έρχονται συγκεχημένες, αλλά έρχονται αυτά εδώ πέρα, τα γραπτά μηνύματα, να μας ξεμπερδέψουν λίγο και να μας δώσουν μια κατεύθυνση επί υπαρκτής βάσεως πια και όχι μυθολογικής. Έτσι, μείος, να μην πάει δηλαδή ο Ίκαρος με λίγο στρατό, μη βασιστείτε, λέει στον αρχιστράτηγο τώρα, κοίταξε μη βασιστείς και τον πιστέψεις επειδή είναι ρυψοκίνδυνος και θέλει την περιπέτεια κλπ. Και τον αφήσεις και πάει με 3-4 καράβια, να πάει με 14, γιατί αν αποτύχει θα έχεις πρόβλημα εσύ. Λοιπόν, γι' αυτό του λέει μη. Έτσι, πρόσεξε να μην πάει μείος. Το λέμε και εμείς σήμερα μείον, το ελλειπτικό, έτσι. Μη βι Ίκαρος ρόδαν. Η ρόδα είναι η ρόδος. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Είναι ένα μήνυμα που βγαίνει μέσα από τα ανάκτορα, γραμμένο κατ' εντολήν ή καθ' υπόδειξη του ίδιου του Μίνωα, και την άλλη φορά, αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, θα συναντήσουμε τον ίδιο το Μίνωα. Πάλι σε πράσινο ίασφι και θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και το Θέμη, και να είστε καλά. Γεια σας.